Ορίστε, κύριε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι αναπόφευκτο, κύριε Υπουργέ, διαμαρτυρηθήκατε και χθες στην Επιτροπή, όταν υπάρχει τόσο σκληρό και τοξικό κλίμα στο πολιτικό μας σύστημα και στο κοινοβουλευτικό διάλογο, μια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης με Περού και Κολομβία που υπήρχε να διευρυνθεί για να συμπεριλάβει τον Ισημερινό, να πάρει τη θέση του κοινοβουλευτικού διαλόγου που, εν πάση περιπτώσει, όχι της αξίζει, αλλά που λογικά προκύπτει. Αλίμονο, αν εδώ είμαστε γραφειοκράτες, απαξιωμένοι απολύτως, στεγανοποιημένοι από την ελληνική κοινωνία και συζητάμε μόνο αυτά τα οποία τυπικά εμπεριέχει η ημερήσια διάταξη. Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι άλλωστε έχουν το δικαίωμα να διευρύνουν. Και όταν μιλάει και αρχηγός κόμματος, εξ αντικειμένου η συζήτηση διευρύνεται. Για την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ισημερινού που θα συμπεριλάβει η υπάρχουσα συμφωνία με την Κολομβία και το Περού, θα συμπεριλάβει και το Ισημερινό, είμαστε θετικοί. Προφανώς είμαστε θετικοί. Πάμε τώρα όμως στα θέματα τα οποία έχουν προκύψει. Καταρχάς, ποιος σας λέει, και εσάς και στο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, το φίλο τον κύριο Βρούτση, ότι όταν μια συζήτηση επί δυσπιστίας ολοκληρώνεται και η ψηφοφορία αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν πέφτει, το θέμα τελειώνει. Και σας το είπα αυτό. Πού προκύπτει αυτό θεσμικά? Οι προτάσεις Μομφής, όταν κατατίθεται από την αντιπολίτευση, είναι γνωστό ότι η σπάνια ή ποτέ δεν ρίχνουν τις κυβερνήσεις. Αλλά η δουλειά που κάνει η αντιπολίτευση, η κοινοβουλευτική της μέρημνα, είναι να αποδείξει ενώπιον του ελληνικού λαού ότι η κυβέρνηση έπρεπε να πέσει, αλλά δεν έπεσε, διότι στηρίζεται σε μια παλιά, τελευταία δηλαδή από εκλογές, υπάρχουσα κοινοβουλευτική πλειοψηφία, που θα τη λέγαμε και τσιμεντοποιημένη. Ποιος σας είπε ότι το θέμα τελειώνει? Ποιος σας είπε ότι δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις? Εδώ παρακολουθούσατε υπουργό σας. Υπουργό σας παρακολουθούσατε. Τον διάδοχο του κυρίου Βρούτση. Δεν στέκει το επιχείρημά σας. Και γι' αυτό να ξέρετε ότι αφού το θέμα δεν κλείνει με την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών, θα κρατήσει μέχρι και τις εκλογές. Ή μήπως σας το λέμε για πρώτη φορά στην αίθουσα αυτή σήμερα εμείς εδώ? Το κλίμα είναι τοξικό και έχετε συμβάλει, και βρώμικο, και έχετε συμβάλει και εσείς με τις διευρυμένες παρακολουθήσεις που ξεπέρασαν κάθε όριο, στα όσα τουλάχιστον η Βουλή αυτή έχει υπόψη της από τη μεταπολίτευση και μετά. Ωστόσο, προκύπτουν και παράγωγα θέματα που διαμορφώνουν σε μένα την πεποίθηση ότι η προεκλογική μάχη θα είναι και σκληρή, αλλά και πολύ βρώμικη και απολύτως προσωποποιημένη. Και εδώ έχουμε να κάνουμε μια διευκρίνηση. Και την έκανα και στα μέσα ενημέρωση, θα την κάνω και εδώ. Το σκληρό ροκ στην πολιτική εμείς το έχουμε εφεύρει προετών πολλών. Θα το κάνουμε και heavy metal. Θα το κάνουμε όσο σκληρό γίνεται. Διότι η λογική ότι τσακώνονται δύο μεγαλύτερα κόμματα και το τρίτο κοιτάει σαν καλό παιδί, ναι, είναι μια ξεχασμένη λογική. Ξεχάστε το. Μπαίνουμε στο παιχνίδι με ίσους όρους, οι εκλογές γίνονται δημοκρατικά δηλαδή με ίσους όρους και θα ακούσετε τα επιχειρήματά μας από πάνω μέχρι κάτω. Δεν θα κάνουμε πίσω σε κανένα θέμα, σε καμία περίπτωση θα είμαστε παρόντες, οι βουλευτές μας παρόντες και παρούσες, θα είμαστε όλοι εδώ για να δώσουμε τη μάχη την οποία χρειάζεται ο τόπος και θα τη δώσουμε όσο σκληρή και αν επιβάλλεται από τα πράγματα να είναι, όχι όμως βρώμικη από τη δική μας πλευρά. Και ήταν βρώμικο πραγματικά αυτό το οποίο έκανε η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ τις προάλλες και ο πρόεδρός του λίγο πιο μετριοπαθός, όταν είπε σε μας ότι ενδεχόμενες οποιασδήποτε επιλογές μας μετεκλογικές ή θα είναι με το ΣΥΡΙΖΑ ή θα είναι προϊόν εκβιασμού. Αυτό δεν έχει ξανακουστεί ή μάλλον έχει με άλλες συνθήκες και για άλλο θέμα. Όταν το ίδιο κόμμα πάλι έλεγε ότι όσοι ψηφίσουν το Σταύρο Δήμα για πρόεδρο της Δημοκρατίας έχουν πάρει λεφτά. Το θυμάμαι σαν τώρα. Και υπήρξαν συνάδελφοι που έλεγαν τότε, σιγά μην μπλέξω τώρα εγώ να με κατηγορούν ότι έχω πληρωθεί για να ψηφίσω για ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτά θα ξανάρθουνε? Αν ξανάρθουνε, γιατί ξανάρθανε με τον εκβιασμό αυτό, είναι βρώμικο. Είναι βρώμικο παιχνίδι. Είναι παιχνίδι εκβιασμών.
Και αν εσύ το αρνείσαι, σου λένε, α, αφού το αρνείσαι, έχεις επιλογή να συμμαχίσεις με άλλο κόμμα. Με κανένα κόμμα δεν έχουμε επιλογή να συμμαχίσουμε όταν δίνουμε τη μάχη των εκλογών του Απριλίου, του Μαΐου, του Ιουνίου, του Ιουλίου, οποτεδήποτε γίνουν, γιατί κοντός ψαλμός, αλληλούια. Και αν με επιτρέψετε, συνάδελφοι, εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει συμμετέχω στη συζήτηση και δεν ψηφίζω. Αυτό μάλλον δεν το έχω ξανακούσει. Όχι συμμετέχω στη συζήτηση και απέχω από μία συγκεκριμένη ψηφοφορία ή δηλώνω παρόν, αλλά συμμετέχω στη συζήτηση, σε όλες τις συζητήσεις και δεν ψηφίζω. Και αν σας κάνουν πλάκα και κάνουν τις εκλογές τον Ιούλιο, τι θα κάνετε? 4 μήνες θα συμμετέχετε στη συζήτηση, αλλά δεν ψηφίζετε? Μόρ, τι μας λέτε? Τι πρακτικές είναι αυτές? Καινούρια πρακτική, καινούρια ήθη, μάλλον απόδειξη αμηχανίας κατά τα άλλα εκβιαστών. Και όπως θα έχουμε τις υποκλοπές, για τις οποίες ακόμα επαναλαμβάνω δεν ξεκαθαρίστηκε τίποτα, θα έχουμε και κάτι μάξιμους αράφιδες, θα έχουμε και κάτι υπουργούς που είναι στα ακροατήρια αυτή τη στιγμή, θα τα έχουμε από όλες τις πλευρές. Άρα ή βάλτε μυαλό, να πάμε σε εκλογές με κριτήριο τα θέματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός, τα θέματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας με την Τουρκία που προσδιορίσε τις εκλογές της με έναν υποψήφιο μέχρι στιγμής, διότι η αντιπολίτευση των 6 κομμάτων ακόμα δεν έχει ορίσει υποψήφιο και φτάνουν οι εκλογές, ή βάλτε μυαλό να πάμε με τα θέματα της πατρίδας, ή αν το πάτε στο Σαματά, ο Σαματάς θα γίνει με πολλά υποκείμενα συμμετέχοντα. Συμφέρει τον ελληνικό λαό αυτό? Δεν τον συμφέρει. Όσοι έχετε την πρωτοβουλία μια θορυβόδους, σκληρής και βρώμικης μάχης, θα πάρετε και τις απαντήσεις. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.